σταματήσαμε για το record. Λοιπόν, ένα έτσι. Ναι. Τέσσερα μικρόφωνα δεν έχουμε. Τέσσερα μικρόφωνα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Είμαστε εδώ ξανά,
με μια μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων, στην εκπομπή «Ώρα του θεσμού». Δίπλα μου έχω, θα ξεκινήσω από τα δεξιά, τον κύριο Θόδωρο Δανάζογλου, ελεύθερος επαγγελματίας. Αριστερά μου έχω την κυρία Πόπη Καπετανάκη, η οποία είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος και ταυτόχρονα είναι και καθηγήτρια στα ΙΕΚ Ξινή και έχει και μερικές άλλες δραστηριότητες. Έχω τον πρώην αξιωματικό της πολεμικής μας αεροπορίας, κύριο Κολιοθωμά Δημήτρη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του μετέφερε υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα. Σωστό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Πόπη Καπετανάκη, μιας και είναι η κυρία της παρέας. Σωστό. Να της δώσω τον λόγο να μας παρουσιάσει, να μας πει μερικά πράγματα για το τι κάνει εκείνη, για το τι συμβαίνει στην καθημερινότητά της. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον κύριο Αντωνίου για όσα είπε για μένα. Προσπαθώ μέσω από τη δουλειά μου να βοηθήσω στον τομέα που λέγεται διατροφή, που σίγουρα, αν μη τι άλλο, σημαίνει υγεία η διατροφή, η σωστή διατροφή. Και θα είμαι στη διάθεσή σας αν κάτι μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το μέρος της εκπομπής σας. Ευχαριστώ πολύ, Πόπη. Τιμή μας που είσαι μαζί μας απόψε και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Επίσης, να προσθέσω ότι η Πόπη κατάγεται από τη Μυτιλίνη, όπου αυτό σημαίνει ότι θα πάμε δυνατά και στη Μυτιλίνη. Δημήτρη. Εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι ήμουν αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία για 26 χρόνια. Από τα οποία ξεκινούντας από ανδραβίδα τα πρώτα 10, στα μαχητικά στα Φάντομ, συνέχισα στην Ελευσίνα, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στα ελικόπτερα μεταφοράς υψηλών προσώπων. Δηλαδή 17 τα τελευταία χρόνια ήταν στην Ελευσίνα. Είχα δυνατότητα μέσα από όλα αυτά, από τα ταξίδια, από τις εμπειρίες μου γενικώς, συναναστροφές με ψηλά ιστάμενα πρόσωπα όπως προανέφερες. Όπως πούμε. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Έλληνες και ξένους, επίσημους, έτσι, αξιωματικούς, αξιωματούχους γενικότερα, όλο το κυβερνητικό σχήμα, ότι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό και προς τα κάτω υπουργούς και αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πρωτόκολλο αυτά αναφέρει, και ξένους επίσημους γενικά, θα μπορούσε να είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, οτιδήποτε. Μάλιστα. Είμαι πολύ χαρούμενος για ένα παραπάνω λόγο που είσαι μαζί μας. Είμαστε χρόνια γνωστοί. Βεβαίως. Τα παιδιά μας πάνε στο ίδιο σχολείο. Σωστό. Τα μάτια σου ήταν πολλά και συνεχίζουν να βλέπουν. Έχουν δει πολλά, έχουν πει πολλά, έχουν ακούσει πολλά. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Η συναστροφή μου έκανε καλό. Ωραία, ώστε να έχω πλέον γνώμη και άποψη για οτιδήποτε. Θα πούμε και στον κόσμο μερικά πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Από αυτά τα οποία έχουμε δει στη διάρκεια της καριέρας μας έως σήμερα και στην καθημερινότητά μας. Κύριε Δανάζογλου. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο. Καλησπέρα. Πείτε μου μερικά πράγματα για εσάς. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι αντιπρόσωπος της Europa, να πω εγώ για εσάς. 15 χρόνια. Ωραία. Είμαι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ευρώπη. Με πιστοποιητικά γνησιότητας. Ωραία. Εντάξει, είναι δύσκολη περίοδος για μας τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Γιατί ο κλάδος της οικοδομής έχει καταρρεύσει. Είναι δύσκολη περίοδος γιατί για όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα σε εσάς, ναι. Ιδιαίτερα στον κλάδο της οικοδομής. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχει πολύ μεγάλες παρενέργειες. Δεν αγοράζει κανένας, δεν πουλάει κανένας. Αυτοί προσπαθούν να πουλήσουν, δεν μπορούν να πουλήσουν. Δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα των εμπορικών επιχειρήσεων, χτυπάνε τα τηλέφωνα των πολιτικών κομμάτων όμως. Όχι των πολιτικών κομμάτων, όχι του θεσμού. Των γνωστών πολιτικών κομμάτων. Ναι. Και δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα. Τι κάνουμε, δεν γνωρίζω. Ωραία. Για τα τηλέφωνα στα πολιτικά τα κόμματα. Μήπως εννοείς γλύψιμο. Όχι, δεν εννοώ γλύψιμο. Α. Γλύφει ο κόσμος στα πολιτικά κόμματα, άραγε. Εδώ και 50 χρόνια. Εδώ και 50 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι που έφτασε τη χώρα σε αυτή την κατάδια. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι που πρέπει να πούμε όχι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είδα χθες ένα φίλο, ένα στέλεχος του κόμματος, το στέλεχος του κόμματος στο Βόλο, τον Άλκη τον Γεωργουδή, που έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με τον ΟΑΕΔ και έλεγε ότι βγάζουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας και τις ονόμασε κοινοφελής εργασία. Άλκη, να σου το πω και δια μικροφόνου. Δεν είμαστε φυλακοί. Είμαστε ελεύθερη χώρα. Συγνώμη. Η κοινοφελής εργασία είναι για
φυλακισμένους ανθρώπους. Με τι μισθό? Δεν έχω ιδέα με το μισθό, αλλά μόνο και μόνο ο τίτλος. Δεν έχει σημασία ο μισθός. Τι να είναι, 400, 500, να το δούμε στο ίντερνετ. 600 ευρώ. Δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, παιδιά, ποιος είναι ο μισθός? Σκηνοθελούς εργασίας του ΑΕΔ. Ναι. Πόσο είναι, δεν γνωρίζω. 400-450 ευρώ το μήνα. Έτσι. Δούλιος. Αλλά και τι να κάνει ο κόσμος. Δεν έχει εργασία. Δεν έχει εργασία. Έτσι. Δεν έχει χρήματα. Ανάγκη και οι θεοί πείθονται. Σωστά. Ναι. Σωστά. Αλλά εγώ είμαι της γνώμης ότι να δουλεύεις για 200-300-400 ευρώ είσαι δούλος. Γιατί αυτά τα χρήματα το μόνο που σε φτάνουν είναι να φας, να επιβιώσεις. Και ούτε γίνεται. Και στα ορυχεία να σε πετάγανε. Σωστό. Θα σε ταΐζανε και θα σε ποτίζανε. Θοδωρέ. 200-400 ευρώ, 300-500 ευρώ, όταν ένα ενίκιο θέλει για μια γκαρσονιέρα στην Καλλιθέα κάποιος 180 ευρώ, ναι. Για ένα διάρρη θέλει 250 ευρώ, παίρνοντας 400 ευρώ, τι θα κάνει με τα υπόλοιπα? Θα ψωμολύσεις καλύτερα, δεν πάει ποτέ να δουλέψει. Είναι λύση. Όχι, αλλά είναι το κεφάλι ψηλά. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Εάν δεν πάνε, εάν δεν βρεθούν τα άτομα που θα πάνε να στελεχώσουν την κρατική υπηρεσία, το ΑΕΔ υπηρεσία. Ακριβώς. Τα οποία λεφτά, χρήματα, δεν θα καταβληθούν στο τέλος του μήνα. Και θα έχουν ήδη πρόβλημα. Θα έχουν ήδη πρόβλημα. Θα μπει ο κόσμος μέσα για 2-3-4 μήνες. Δεν ξέρω κάθε πότε πληρώνει τις μισθοδοσίες του ΑΕΔ. Από τα προηγούμενα προγράμματα γνωρίζω, άκουσα, ότι οι πληρωμές γινόταν 6 μήνες μετά, ήταν τους εργαζομένους 6 μήνες. Προσπαθήστε να μιλάτε πιο δυνατά. Α, μάλιστα. Για τα 400 ευρώ του μήνα, για τα 400 ευρώ τον μήνα. Είχαν λοιπόν πρόβλημα. Μετατοπιζόταν το πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις ριζικές για το πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις ουσιαστικές για το πρόβλημα. Κύριε Αντωνίου, ποιος θεωρείτε ότι ευθύνεται γι' αυτό και ποιος θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα? Και ολοένα γίνεται και χειρότερο, έτσι. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάποιο φως στο τούνελ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση πάει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Για να έχουμε κάποιες ελπίδες. Στο βάθος του τούνελ βλέπω τούνελ. Δεν υπάρχει. Στο βάθος του τούνελ βλέπουμε τούνελ. Σωστά. Δεν υπάρχει φως. Σωστά δεν είναι. Δεν υπάρχει φως. Success story. Success story. Επιτυχία, βέβαια. Να απαντήσω όμως λίγο στην πόλη. Το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η πολιτική. Των τελευταίων 40 χρόνων, όλη η πολιτική και, η Χούντα ευθύνεται. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Από πιο πίσω από τη Χούντα πάλι ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα, αλλά ας μην το πάρουμε πιο πίσω. Από τη Χούντα δημιουργήθηκε ένα τεχνητό πρόβλημα. Και η ίδια η Χούντα ήταν το πρώτο σκαλοπάτι στο πρόβλημα της Ελλάδας. Mm-hmm. Μετά ήρθαν οι υπόλοιποι. Όλοι ανεξαιρέτως. Η Ελλάδα με τη στροφή στον πρωτογενή και δευτερογενή, στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, δηλαδή με το να σπείρουν τα χωράφια τους οι αγρότες, με το να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις τους, με το να πάρουν εγωπρόβατα, θα βγάλουν τα προστοζήν, θα βγάλουν περισσότερα τα 400 ευρώ που τους δίνει ο ΑΕΔ και τους βάζει τα μπέλα κοινοφελής εργασία στην Ελλάδα του 2014. Πληρωμένη δούλη. Πληρωμένη δούλη. Μάλιστα. Στην Ελλάδα της δημοκρατίας που έδωσε τα φώτα στον κόσμο. Άρα ότι δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στον κόσμο. Δεν υπάρχει ηθικό. Δεν υπάρχει ηθικό. Με αυτές τις κινήσεις κατεβάζουμε το ηθικό. Άρα. Δεν το δίνουμε όραμα. Και εξευτελίζουμε την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι σκεμμένο. Μια αλήθεια. Βεβαίως. Πολλές αλήθειες. Αλήθειες. Να πούμε και μια αλήθεια. Ναι. Δεν θέλανε να δουλέψουμε. Γιατί τα κόμματα. Ναι. Έτσι. Τους πληρώνανε να μην δουλέψουν. Ποιους? Τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, ξέρεις πόσες επιδοτήσεις έχουν πάρει. Επιδοτήσεις, βέβαια. Σε όλους τομείς. Ναι, ήταν τα λάθη που γίνονταν, βεβαίως. Και τάχα μου. Δουλεύαν τα χωράφια τους και δεν δούλευε ούτε ένας Έλληνας στα χωράφια τους. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Ποιος Έλληνας πήγε να δουλέψει? Σωστό είναι αυτό. Κάποιος μου είπε ότι για τα ροδάκινα μαζί το συζητήσαμε. Το συζητήσαμε μαζί, ναι. Ναι, τι είπαμε με τα ροδάκινα? Είχαν βγάλει στην Άωσα αγγελία για να πάνε να μαζέψουν ροδάκινα, ναι. 50 ευρώ, μεροκάματο 40, 60, δεν θυμάμαι. Και δεν πήγε κανένας. Ήταν 5.000 θέσεις και όλοι που πήγαν ήταν αλλοδαποί. Αλλοδαποί, βέβαια. Αλήθεια. Ναι. Αυτό ακούγεται. Αλήθεια. Πράγμα. Όλοι εδώ, δηλαδή, τι θα γίνουν? Τι περίμενα? Επιστήμονες και διευθυντές, πρόεδροι. Είμαστε η ομάδα των πρόεδρων τελικά. Η νοοτροπία του Έλληνα, Δημήτρη, επειδή και εμένα μου το είπαν. Βρέξει, χιονίσει, τα λεφτά σου θα τα πάρεις. Πού?
Στο δημόσιο. Στο δημόσιο. Από 40 χρόνια οτροπία. Ναι. Τι περίμενες. Που οι θέσεις στο δημόσιο έχουν μειωθεί πάρα πολύ τώρα. Οπότε αυτό δεν ισχύει πλέον. Ναι, δεν ισχύει τώρα. Με αυτό λέμε. Και τελικά αυτό το δημόσιο είναι που έχει πάει το κράτος πίσω, παιδιά. Είναι αυτό που έχει βάλει το κράτος μέσα. Για μέσα. Χωρίς να φταίνουν όμως οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Στο δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν. Τους... Σου δίνω δουλειά και τα πει όχι. Βέβαια. Κάποιος πολιτικός ή κάποιος φορέας τους τοποθέτησε. Δεν πειράζει. Ναι, κάποιος πολιτικός τοποθέτησε. Ήταν η Ρουσφατιλανδία. Δεν μιλάμε μόνο να τοποθετήθηκαν από κάποιο φορέα που πήγε νόμιμα. Μιλάμε και για πολιτικούς που πολλά υποσχόμενοι για να πετύχουν το στόχο τους. Έβαλαν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μέσα στο δημόσιο και μάλιστα και άτομα τα οποία ήταν ανειδίκευτα και μη χρήσιμα στο τομέα που ασχολήθηκαν. Και αυτό έκανε χωρίς αξιολόγηση. Χωρίς αξιολόγηση, αξιοκρατία, και αυτό έκανε ακόμα περισσότερο να πάει πίσω. Ο Πόπι μου ήταν τεχνικός στο δημόσιο και τον κάναν ΔΕ. Χωρίς να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ψηφοθυρία λέγεται αυτό, ή κάνω λάθος. Είναι η... Κατά κάποιο τρόπο. Η μόνη το λάδωμα για εξασφάλιση, να το πούμε λαϊκιστή, της ψήφου. Έτσι. Σωστά. Έτσι. Βέβαια να πούμε ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε όλες τις καταστάσεις και να βάζουμε στο ίδιο καζάνι όλους τους πολιτικούς. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καλές πολιτικές ιδέες, ιδεολογία δηλαδή, και προσανατολισμό για καλύτερη μελλοντική κατάσταση για τους Έλληνες, αλλά ίσως δεν έχουν τόση δύναμη που να περάσουν το λόγο τους και, και τους στόχους αυτούς τους οποίους βάζουν. Σήμερα παραιτήθηκε ο... Συμφωνώ, τους αποκλειστικά το σύστημα. Και είναι κρίμα για αυτό. Σήμερα παραιτήθηκε ο Ψυχάρης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Μπορείς, παρακαλώ, να δεις το... Να δούμε στο ίντερνετ. Ναι, τις δηλώσεις του. Να δούμε στο ίντερνετ τι έκανε ο Ψυχάρης. Για να δούμε. Τις δηλώσεις του. Για δες το. Και ξέρουμε αν βγαίνουμε καλά έξω, ας μας πει κάποιος αν βγαίνουμε καλά. Πού είναι οι users, δεν θυμόμαστε τι γίνεται τώρα. Για δες τι είπε ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολιτικοί. Υπάρχουν πολιτικοί με όραμα, με πολλή διάθεση, με guts πιθανόν. Πιθανόν. Τους τρώει μαρμάγκο. Τους τρώει μαρμάγκα. Η παράγκα, η λεγόμενη. Πιστεύω ότι υπάρχει ρόλος και τρόπος. Από εμάς ξεκινάνε όλα. Για να δούμε εδώ. Άρα κατά κάποιο τρόπο είμαστε άξιοι της μοίρας μας για κάποια πράγματα. Είμαστε εκεί, κομμάτι από εμάς είναι. Ναι, ναι. Οποιοςδήποτε από εμάς θα μπορούσε να βγει και να γίνει πολιτικός κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι εμείς οι υπόλοιποι θα το στηρίξουμε ή θα το βοηθήσουμε και όχι μόνο το σύστημα. Ναι. Αν θέλει να ξεφύγει από το σύστημα μπορεί. Και έχει σύμμαχο τον κόσμο. Το πιστεύεις, Δημήτρη. Το πιστεύω. Ο κόσμος είναι το θέμα. Ο λαός είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε και η λύση. Ακριβώς. Εμείς είμαστε και η λύση. Ξεκινάνε όλα. Αρκεί να μπορέσουμε να το χωνέψουμε, να οργανωθούμε, να κινητοποιηθούμε και όχι σαν κοπάδι, έτσι, ή ο καθένας μόνος του. Θα πρέπει κάποιος να οδηγήσει αυτό το λαό σε κάποιο αποτέλεσμα, σε κάποιο δρόμο. Εμείς προσπαθούμε, Δημήτρη, από όσο γνωρίζεις, εδώ και 2 χρόνια παραπάνω, 2 χρόνια επίσημα, 2 χρόνια κάτι επίσημα πλέον. Γυρνάμε όλη την Ελλάδα από γωνιά σε γωνιά, θετικά είναι τα πράγματα. Αυτό θα μετρηθεί κάποια στιγμή στις εκλογές όταν θα λάβουμε μέρος. Λοιπόν, εκείνο είναι το αποτέλεσμα. Για πες μας, Βρεθόδωρε, τι. Πρόεδρε, διάβαζε. Την παρέτησή του από το. Έχω και πρόβλημα πλέον, είναι και λίγο μακριά τώρα αυτό. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Ψυχάρης. Έπειτα από προβληματισμό μηνών διαπίστωσα. Ότι δεν αξίζει να υπηρετώ άλλο ένα πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να συνοηθεί ακόμη και για τα αυτονόητα. Γνωστά πράγματα, κύριε Ψυχάρη, να πω εγώ εδώ αυτά. Τονίζει στην ανακοίνωσή του Ψυχάρης και συνεχίζει. Όταν εισήλθα για πρώτη φορά στη Βουλή το Μάιο του 2012, πίστευα ότι εντάσσομαι σε μια ομάδα πολιτικών στελεχών που μπορούν να συζητούν για τα προβλήματα της χώρας με σεβασμό του ενός προς τον άλλον και που εργάζεται από κοινού για σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της χώρας. Έπειτα από 2,5 χρόνια διαπιστώνω ότι είμαι απλά ρομαντικός. Ο Ανδρέας Ψυχάρη ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, για την ευκαιρία που του έδωσε να συμμετάσχει στις εκλογές του 2012. Και καταλήγει λέγοντας: αποχωρώ από το πολιτικό σκηνικό, αλλά παραμένω ενεργός πολίτης που θα διεκδικεί και θα μάχεται για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Αλλά και η εικόνα του πολιτικού συστήματος που θα μπώνει όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Εδώ μου δίνει ο ενεργός πολίτης. Παραμένω, λέει ο κ. Ψυχάρης, ενεργός πολίτης. Κύριε Ψυχάρη, αν παραμένατε ενεργός πολίτης, δεν θα στηρίζατε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2012. Και απευθύνομαι σε μια θαμπή εικόνα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύριε Ψυχάρη, ψηφίσατε μνημόνια από το 2012 και μετά. Ψηφίσατε μέτρα παρών απών και με ψήφο. Ήσασταν μέσα. Γίνατε μέλος προβλήματος. Δεν σας θεωρώ ενεργό πολίτη, κύριε Ψυχάρη. Σας θεωρώ έναν πολίτη του παλαιού πολιτικού σκηνικού. Ναι, απλά θέλω να επισημάνω ότι αναφέρει... Ότι, σωστά, έτσι. Σωστά, να ακούσω. Σάπιο σύστημα. Σάπιο σύστημα. Δεν μπορούν οι βουλευτές μας να συνοηθούν μεταξύ τους για τα δύσκολα προβλήματα που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα. Μου δίνεις το ερέθισμα να πω κάτι. Ποιος το αναφέρει δικό τους στέλεχος. Μου δίνεις το ερέθισμα να πω κάτι. Ο κάθε βουλευτής έχει χορηγούς, οι οποίοι χορηγοί είναι προσωπικοί για τον βουλευτή. Μπορεί να μην είναι ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας ο χορηγός του κυρίου Ψυχάρη, μπορεί να είναι άλλος χορηγός. Γι' αυτό εμείς, σε αυτό το σημείο εδώ, θέλω να ευχαριστήσω θεσμικά, να ευχαριστήσω τους θεσμικούς φίλους και υποστηρικτές που είναι δίπλα μας. Από τα πρώτα μας βήματα. Και συνεχίζουν να είναι. Και με αυτούς θα πορευτούμε και με τέτοιους ανθρώπους μπορούμε να πάμε ψηλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παύλο Μπάκουλη, των στεγνοκαθιστηρίων BEST επί της Αριστείδου 23 στην Καλλιθέα, με τηλέφωνο 210-9566-854. Τον κύριο Κωνσταντίνο Παϊμανίδη, επιχειρηματία, τους κύριο Λάμπρο και Δημήτρη Δημογιάννη, επιχειρηματίες χωματουργικών εργασιών, με τηλέφωνο 69-484-899-72, τον κύριο Παναγιώτη Φακιόλα, του Κατασκευαστικού Επισκευαστικού Κέντρου Επίπλου Καλλιθέας, επί της Δημοσθένους 187, με τηλέφωνο 697-643-1242, τον κύριο Χάρη Χασουλίδη, τον κύριο Αχιλέα Τσόδιο, επιχειρηματία χωματουργικών εργασιών, με τηλέφωνο 694-727-5926, τα αναψυκτήρια Βικτόρια στη στάση πλατείας Βικτορίας, με τηλέφωνο 210-8215-948, τον κύριο Νικόλαο Χασουλίδη, τυπογράφο, με τηλέφωνο 210-2325-034, τον κύριο Δημήτρη Πάτρα, μάνατζερ επιχειρήσεων, την εταιρεία Πανεπιρωτικά Limited, τον κύριο Παντελή Μπουθαλάκη, τη Simple Web Design, σχεδιασμός ιστοσελίδων, με τηλέφωνο 69-47-611-893. Παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σου και την υποστήριξή σας από την είδηση του θεσμού και έως σήμερα. Τι άλλο είπε ο κ. Ψυχάρης, Θόδωρε? Είπε κάτι άλλο? Όχι, προς το παρόν. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του. Είναι μια αρχή όμως, ε. Είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή. Βρέθηκε κάποιος μέσα το σύστημα. Είναι μεταμέλεια. Συγχάθηκε το ίδιο το σύστημα που ήταν και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και οι λόγοι που αναφέρει, γιατί πολλοί παραιτηθήκαν, δεν παραιτηθήκανε. Μεταφερθήκαν σε άλλα κόμματα. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος άνθρωπος. Τι να μας αποδείξουν με αυτές τις κινήσεις? Ότι τι? Ότι φεύγουμε από το ένα μαγαζί και πηγαίνουμε στα άλλο. Ότι τα λεφτά είναι πολλά. Ότι τα λεφτά είναι πολλά. Ότι τα λεφτά είναι πολλά, Δημήτρη. Και όχι λίγα που θέλουν να περάσουν. Τα λεφτά είναι πολλά. Βεβαίως. Αυτά είναι τα παραδείγματα, αυτές είναι οι προκλήσεις όμως για τον κόσμο. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα βλέπουν όλοι. Το θέμα είναι τόσες συζητήσεις, τόσα πάνελ, τόσες εκπομπές στην τηλεόραση, τόσα τηλέφωνα στον αέρα και ποτέ δεν έχει βγει κάτι που να οδηγήσει την κατάσταση σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τίποτα απολύτως. Δεν ξέρουμε, δεν νιώθουμε, μου κάνει εντύπωση. Και ξέρουμε και νιώθουμε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Γιατί είμαστε έρμεοι. Έχουμε υπογράψει. Δεν πρέπει να σταματήσει εδώ κάποτε. Ναι, πρέπει να σταματήσει. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο. Αυτό θα σταματήσει με έναν θεσμό. Ακριβώς. Με ένα NSTV που δεν από είναι εμπλεγμένο με τα μια σπίθα, ένα με το σύστημα. Βέβαια. Που δεν έχει υπογράψει επιταγές στη Siemens. Σωστό. Που δεν προτίθεται να υπογράψει επιταγές τη Siemens. Και τη όποια Siemens και των όποιων ψυγείων και των όποιων τηλεοράσεων και των όποιων. Βεβαίως. Να χαλαρώσουμε λίγο, είμαστε. Μπορούμε να ρίξουμε μια μουσική, να ακούσει ο κόσμος λίγο, να χαλαρώσουμε και εμείς. Είναι η πρώτη εκπομπή. Τώρα που ο Πρόεδρε ανέφερες για μουσική, θα μιλήσω και σαν μουσικός. Να μιλήσεις και σαν μουσικός. Είναι η άλλη ιδιότητα. Ωραία. Έτσι, ωραία. Κατάφερα να συνδυάσω την αυστηρή πειθαρχία του στρατεύματος με τη μουσική. Mm-hmm. Έτσι, παίζω drums σε 20 χρόνια τουλάχιστον, σε πάρα πολλά συγκροτήματα, σε μαγαζιά, σε. Γενικά ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα τα είδη μουσικής. Ήθελες να φύγεις στην Αμερική. Εγώ ως θεσμός χαίρομαι που δεν έφυγες στην Αμερική, γιατί είσαι εδώ σήμερα. Το σκέφτομαι ακόμα. Όχι, να μην το σκέφτεσαι. Πλέον έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Είναι σοβαρή. Είχες προτάσεις από το εξωτερικό? Έχω. Δηλαδή σε δύο μήνες το αργότερο είναι να φύγω. Για Αμερική. Για Λος Άντζελες. Είναι το δικό μας συγκρότημα. Για την πρώτη στο νέο δίσκο μας.
με τον Γιάννη τον Σαρχιανάκη από τα Ανόγια της Κρήτης, από το Αστηράκι. Όπου είμαι και εγώ εκεί πλεγμένη. Ήδη ροκ και ροκ μουσική. Νέος δίσκος, πάει ήδη πολύ καλά, νούμερο 1 στο Λος Άντζελες αυτή τη στιγμή. Στο Reverb Nation και σε όλα τα μέσα, στο ήδη Rock Magazine συνεντεύξεις, είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Βέβαια, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά καλά πράγματα, όλα είναι εξαιρετικά κομμάτια. Και ο τραγουδιστής που τα γράφει ο ίδιος βέβαια και τερμινεύει, και εμείς τα μουσική από πίσω του, τέσσερα άτομα. Υπάρχει πρόοδος στην πάντα μας. Υπάρχει πρόοδος και είναι ένα κίνητρο. Τι μουσική, rock. Είναι alternative rock, indie rock, γενικά στο φάσμα του rock. Ξένος στίχος, έχουμε κάνει και ελληνόφωνο rock αντίστοιχα στην Ελλάδα, πάλι νούμερο 1 για 2,5 μήνες στην Κοσμοτέ, στο Jumping Fish και σε όλα αυτά τα συστήματα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Από εκεί πήραμε θάρρος. Εντάξει, ο τραγουδιστής ο Σερβιανάκης έχει ξεκινήσει, έχει γράψει το τραγούδι της Ολυμπιάδας ουσιαστικά, το ξενόγλωσσο, το αγγλόφωνο, το οποίο πήγε σε όλο τον κόσμο. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Με λίγα λόγια, εκεί στην Αμερική ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Αυτό που δεν έχουμε εδώ πέρα. Τουλάχιστον λέμε θα δουλέψουμε, θα πληρωθούμε, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε. Χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, μέχρι στιγμής δεν έχω δει κανένα θετικό. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Γιατί... Και η μουσική πάει πίσω από το κομμάτι. Γιατί σαν πάντα έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Οπότε το πρόβλημά μας είναι εντελώς οικονομικό, λόγω του ότι ο κόσμος δύσκολα τα βγάζει πέρα για να ασχοληθεί περισσότερο. Εγώ σας συνταξιούχος. Ακούσουν και γεμίζουν Παρασκευή Σαββάτο. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Να μιλήσουμε και κάποιος δηλαδή. Όχι, κύριε Πετρόπουλε, χωρίς δικαιώματα μουσική. Που είναι. Πώς? Συνεχίστε μας ένα μήνυμα. Μουσική να παίξουμε χωρίς πνευματικά δικαιώματα, να μην μας χαλάσουν την εκπομπή. Γιατί η εκπομπή έχει γύρω στους 150 viewers αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πραγματικά δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο λέτε στο μήνυμα. Δεν ξέρω. Ναι. Συνεχίζουμε, παιδιά. Είναι ακόμα αρχή μας στην πρώτη μισή ώρα. Και ήδη θα πάμε πολύ καλά. Θα πάμε πολύ καλά. Ο κόσμος θα. Θα μας αξιολογήσει, εννοείται. Πόπι, θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα πάνω στη δουλειά, πάνω στη δουλειά σου. Όπως είπα και προηγουμένως, διανύουμε τη δεκαετία, μάλλον, της διατροφής. Για πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, οι άνθρωποι ασχολούνται με τη διατροφή. Μάλιστα, το λένε διαιτολογία. Εγώ τουλάχιστον δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη διατροφή, που αυτή περικλεί πολλά πράγματα. Ότι δηλαδή ακολουθώντας κανείς μια ισορροπημένη, σωστή διατροφή, μπορεί να εξασφαλίσει έναν οργανισμό που να δουλεύουν όλα τα συστήματά του καλά, ρολόι να το πούμε, να νιώθει καλά ψυχολογικά, γιατί όσο και αν σας φαίνεται είτε απίστευτο είτε απίθανο, τα συστατικά των διατροφών έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να ανεβάζουν την ψυχολογία, να δημιουργούν μια καλή χημεία στο συνδυασμό, ούτως ώστε εάν αυτά τα συστήματα του οργανισμού, 8-10 πόσο είναι, λειτουργούν σωστά, γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, να νιώθεις υπέροχα, να εργάζεσαι, να μην νιώθεις κούραση. Όταν εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι, γιατί το έχουμε και αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν εργάζεσαι να μπορείς μέσω της καλής ψυχολογίας να αντιμετωπίζεις τις όποιες καταστάσεις στη ζωή. Και εκείνο βέβαια που πολλές πελάτησές μου είναι στόχος τους, είναι η εμφάνιση. Mm-hmm. Δηλαδή να αποκτήσουν ένα σώμα καλό, που εγώ αυτό το βλέπω σαν τελευταία κατάληξη, γιατί ξέρω ότι θα γίνει αυτό. Απλά ξεκινάω πρώτα να τους ελέγξω με εξετάσεις λόγω και της ιδιότητάς μου της νοσηλευτικής και πολλών σχέσεων και σεμιναρίων με την ψυχολογία. Και αφού λοιπόν μέσα από αυτό το φτωχό πακέτο γνώσεων μου μπορώ και αξιολογήσω τον οργανισμό τους, ξεκινάω τη διατροφή που πρέπει να πάρει ο καθένας, ανάλογα λοιπόν με πάρα πολλά πράγματα. Με την ηλικία του, με τη δραστηριότητά του, με το τι επιθυμεί να τρώει, πόσες ώρες εργάζεται, σε ποιο περιβάλλον ζει. Παίζουν πάρα... Εξατομικευμένα. Ακόμα και το φύλο παίζει ρόλο.
Δηλαδή, πολλές φορές μου ζητήθηκε από, και από κανάλι και από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς να τους δώσω κάποιες διατροφές. Είναι κάτι που δεν το έχω κάνει σε τόσα χρόνια της καριέρας μου, δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm-hmm. Δεδομένου ότι δεν πιστεύω σε αυτή τη μαζική δήλωση κάποιων διατροφών. Πρέπει δηλαδή η διατροφή που θα πάρει ο άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άνδρας, σε οποιαδήποτε ηλικία, να είναι εξατομικευμένη, να αφορά ακριβώς τον δικό του οργανισμό. Δεν είμαι υπέρ της μαζικής παρουσίασης των διατροφών. Ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι, διαφωνώ σε αυτό. Mm-hmm. Μπορώ να δώσω, αν μου ζητηθεί και το έχω κάνει, σαφώς, και δωρεάν κάποιες διατροφές σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Μπορώ να δώσω ευχαρίστως από όποιο σταθμό και να μου ζητηθεί και άνευ ανταμοιβής να δώσω κάποιες συμβουλές από τις γνώσεις μου που θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και όχι διατροφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Έτσι νιώθω, είναι έτσι λειτουργώ και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι έχω ικανοποιήσει, να μην πω τη λέξη θα είναι υπερβολή, κάνει ευτυχισμένος τους πελάτες μου. Δεδομένου ότι τους καλύπτω και στον τομέα υγείας. Mm-hmm. Επειδή μέσα από την νοσηλευτική ιδιότητα μπορώ να κρίνω κάποια αρχόμενη υπέρταση, κάποιο ζαχαρόδι διαβήτη που ξεκινάει που υπάρχει και να αντιμετωπίσω κάποιες ασθένειες. Σε συνεργασία πάντα με πολύ καλούς συναδέλφους γιατρούς, γιατί πάντα τηρώ το έκαστο στο ύψος. Σωστά. Οπότε μέχρι στιγμής είμαι ευχαριστημένη και είναι ευχαριστημένοι και αυτοί που συνεργάζονται μαζί μου. Και μπορούμε να πούμε γι' αυτό ότι η καλή δουλειά προϋποθέτει και καλό αποτέλεσμα. Δεν συμφωνείτε? Συμφωνώ, σε οποιοδήποτε τομέα. Συμφωνώ σε όλους τους τομείς. Σε οποιοδήποτε τομέα. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να κάνεις σωστά, να αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις. Δεν το αγαπάς, δεν είσαι σωστός, δεν θα σε αγαπήσει, δεν θα σε αφήσει από μόνο. Εγώ, κύριε Αντωνίου, δεν το αγαπώ απλά, είμαι παθιασμένη. Τόσο που κάποια φορά κάποια πελάτησά μου για να με συστήσει σε κάποια άλλη είπε το εξής, ότι η Πόπη είναι ικανή στον δρόμο να δει κάποια κυρία εύσωμη και να της πει πάρε την κάρτα μου, δεν θέλω λεφτά. Θα σε βοηθήσω να χάσεις κιλά. Είναι το αστείο το έτσι. Μάλιστα, ναι. Αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ναι. Το λοιπόν, να πούμε και αυτό λοιπόν. Ότι είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέξουμε λοιπόν στη διατροφή μας είναι να μας απασχολεί στο γεγονός ότι είναι θέμα υγείας. Έτσι, είναι θέμα υγείας. Το τονίζω ότι είναι θέμα υγείας. Μέσα από τη δουλειά μου έχω δει ανθρώπους να έχουν πετάξει τα φάρμακά τους, γιατί τους βοήθησα με τη διατροφή είτε να τα μειώσουν, είτε αν ήταν σε χαμηλό στάδιο να τα πετάξουν, σε χοληστερίνη, σε υπέρταση, σε ζαχαρόδι διαβήτη, γιατί κάνουν καταχρήσεις. Δηλαδή κάποια πράγματα έρχονται και επιβαρύνουν τον οργανισμό, γιατί είναι πολλές οι καταχρήσεις. Επίσης θέλω να τονίσω για αυτούς που μας βλέπουν, που είναι και λίγο είτε κοιλιόδουλοι, είτε γιατί αγαπούν κάποια πράγματα και δεν μπορούν να τα στερηθούν. Έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να τους πω ότι είμαι κατά της στέρησης και ότι γενικά στους πελάτες μου δεν στερώ τίποτα, απλά τους δίνω το χρόνο, την ποσότητα και την ποιότητα στις καταχρήσεις τους. Μάλιστα. Το χρόνο, την ποιότητα και την ποσότητα. Τους καλύπτω. Το καλύπτω σε όλο το φάσμα. Ότι δεν είναι μόνο το να κάνουμε τώρα μια καλή διατροφή για να χάσουμε κιλά ή να μειώσουμε κάποια χολεστερίνη τριγλυκερίδη, είναι και για το μέλλον, έτσι. Εφόσον είμαστε 30, 40, 50 χρονών, ναι. Σωστή, είναι και σωστή, τα παρατήρηση. Σωστή παρατήρηση. Δεν να το κάνει ένα μήνα, δύο μήνες. Σωστή παρατήρηση. Στόχος μου είναι. Σωστή διατροφή είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Σωστή παρατήρηση αυτή από τον Δημήτρη και μου δίνει τώρα το έναυσμα να πω το εξής. Ότι αυτό που προσπαθώ εγώ σε κάθε πελάτη μου είναι να τον κάνω διαιτολόγο στο τέλος της δουλειάς μας. Δηλαδή να με. Χρειαστεί να πιούμε ένα καφέ, να πούμε δύο κουβέντες. Για να γνωρίζει, αλλά όχι να με ξαναχρησιμοποιήσει για διαιτολόγο. Βέβαια, αυτό είναι λιγάκι αντιεπαγγελματικό. Αλλά εμένα με ικανοποιεί ψυχολογικά το ότι ο καθένας που θα τελειώσει στην δική μου δουλειά έχει πλέον γίνει διαιτολόγος, δεν ξαναπαίρνει τα κιλά και είναι ικανοποιημένος ότι του πέρασα το μυστικό αυτό που λέγεται διατροφή. Και κάποτε δίαιτα, που διατροφή. Ναι, έχει σημασία. Διατροφή. Και κάποτε που βρέθηκα στην Αφρική, βέβαια αυτό και στην Αυστραλία που έχει ερωτηθεί,
Καταρχάς δεν πίστευαν ότι είμαι Ελληνίδα, επειδή διατηρώ ένα βάρος γύρω στα 50 έως 52 κιλά όλα μου τα χρόνια. Μια χαρά. Νιώθω υγιής, νιώθω καλά, νιώθω πολύ δυναμικά. Να πω ότι μπορώ και δουλεύω. Είναι και μακροζωία. Μπορώ και δουλεύω 20 ώρες το 24ωρο και πάνω μόνο 3 ώρες. Και εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Προσπαθώ και κάνω σπουδές όσο γίνεται περισσότερο για να μαθαίνω και άλλα πράγματα, γιατί λυπάμαι που έχω μάθει τόσα λίγα. Και να πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο να περνάμε στους ανθρώπους αυτό που μου ερωτήθηκε και εμένα εκεί στην Αφρική, ότι δεν μοιάζεις, Πόπη, με Ελληνίδα λόγω αυτών όλων των απόψεών σου και του σώματός σου. Τους ευχαρίστησα γι' αυτό, αν ήταν κομπλιμέντο ή αν ήταν τέλος πάντων μια διαπίστωση, αλλά παρόλα αυτά είπαν και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο με ακολούθησε όλη μου τη ζωή, ότι εσείς οι Έλληνες ζείτε για να τρώτε. Εμείς τρώμε για να ζούμε. Μάλιστα. Σε λίγο, όπως πάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα το κάνουμε αναγκαστικά αυτό. Θα τρώμε ίσα ίσα για να ζούμε. Λογοπαινίας. Ακριβώς. Και αυτοί που μπορούν και τρώνε και ζητάνε τη βοήθεια διατροφολόγου. Ναι. Και να πούμε ότι και σε περίοδο κρίσης ζητάνε ακόμα οι άνθρωποι τη βοήθειά μας. Έτσι. Ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Θέλεις να γίνει η επανάσταση. Βέβαια, εντάξει, προσπαθούμε με όσο πιο χαμηλό budget γίνεται για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά έχουν την ανάγκη μας. Θέλεις να γίνει επανάσταση στην Ελλάδα. Γιατί εξαρτάται από... Κόψου στο αρνί το Πάσχα. Το χρόνο. Σωστό και εδώ. Μην το υπάρχει χρόνος. Ή τώρα κόψε το ίντερνετ. Πρόβλημα υγείας. Αυτό... ανάλογα με την περίπτωση. Είναι και η αμοιβή. Πήγε να γίνει στην Τουρκία. Πάντως, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να βοηθηθούν. Τουλάχιστον από μένα το έχω κάνει. Όπου μπορώ, όσο μπορώ. Να διαμορφώσω δηλαδή. Ενδιαφέρουσες απόψεις, ενδιαφέρουσες θέσεις. Είναι ωραίο να βλέπουμε μια Ελλάδα, μια Ελλάδα, τους Έλληνες γενικότερα, να είναι όλοι ψιλουέδες, με ψυχική υγεία. Θα έχει προκύψει από όλο αυτό το... Ναι, θέλουμε όμορφη Ελλάδα. Θέλουμε όμορφη Ελλάδα. Θέλουμε σιλουέτες, όχι μόνο στην εμφάνιση. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε και δεν θέλουμε Βενιζέλους. Δεν θέλουμε Βενιζέλους. Δεν θέλουμε Βενιζέλους, όχι. Δεν θέλουμε. Φτιάξα μία χρονομηχανή και γύρνα πίσω τη χώρα 2.000 χρόνια. Όλοι οι σιλουέτες θα είμαστε. Όλοι, ακριβώς. Δεν έχουμε διδάγματα, δεν έχουμε πρότυπα. Γιατί προχωράμε με λάθος γνώμονα. Σωστό. Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος. Η τροφή σου, το φαρμακό σου. Έτσι, η διατροφή σου, το φαρμακό σου, το φαρμακό σου, φαρμακό σου και η διατροφή σου. Πολύ σημαντικός είσαι. Πολλά χρόνια πριν υπόθηκε αυτό. Κύριε Σπύρο. Ό,τι τρως είσαι. Είσαι. Κύριε Σπύρο. Σωστό είναι αυτό. Ό,τι τρως είσαι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Έχουμε λοιπόν πολλές εμπειρίες πάνω σε αυτό, το ότι οι άνθρωποι έγιναν καλά μέσω της διατροφής. Και πολλά παραδείγματα μπορούν να έρθουν στην εκπομπή σας να πω τις απόψεις τους πάνω σε αυτό και την εμπειρία τους. Βεβαίως. Που είναι πολύ σημαντικό ή να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους. Θα εξειδικεύουμε τα θέματα σιγά σιγά κατά καιρούς. Ναι, γιατί υπάρχει παιδική παχυσαρκία. Και κόσμος που ενδιαφέρεται πιθανόν και μπορεί να επικοινωνήσει μέσω chat, μέσω οτιδήποτε. Βεβαίως. Μπορεί η κυρία Πόπη να απαντήσει. Ευχαρίστω, όπου μπορώ. Δεχόμαστε ερωτήσεις επί των θεμάτων, βεβαίως. Πρόεδρε, επειδή έχω κάποιες απορίες. Και μπορεί. Μόνο ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή μπορεί να μου τις λύσει. Θέλω να μου πεις... Εγώ ή ο Δημήτρης. Για τους υπτάμενους. Ο Δημήτρης, ναι. Για τους υπτάμενους. Επειδή συχνά πυκνά μπαίνουν στο μαγαζί μου άνθρωποι και τώρα με τα τελευταία γεγονότα με την Κύπρο, ναι. Για την ΑΟΣ, και κάποια εταιρετικά μέσα που αναφέρουν ότι υπάρχει περίπτωση θερμού επεισοδίου. Ναι. Θα σου πω τη γνώμη. Είναι φοβισμένοι. Φόβος πάντα υπάρχει. Ναι. Για οτιδήποτε ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να μου πεις για τις δυνατότητες των πιλότων μας. Στα μαχητικά. Αυτό θέλω. Όχι επειδή πιλήσουν, ξεκίνησα... Και έζησα αυτή τη αεροπορία. Σε σχέση με τους γείτονές μας, δεν θα τους πω εχθρούς, εγώ θα τους πω γείτονες. Θα πω, αν όχι μην είμαστε και υπερόπτες, ξέρω ότι το πάρουμε και πολύ πάνω μας, αλλά είμαστε στο νούμερο μέσα στις πρώτες τρεις καλύτερες αεροπορίες στον κόσμο. Και το έχουμε αποδείξει και σε διεθνείς ασκήσεις και στην Αμερική βγήκαμε πρώτοι πάρα πολλές φορές στη Red Flag
στη μεγάλη άσκηση το που 13, γίνεται το 2013, πρώτη, που σημαίνει ότι βγήκαμε μπροστά από Αμερικάνους που είναι διδάξαντες στον τομέα της μάχης, ας πούμε, στην πολεμική ειδικά αεροπορία, στο Ισραήλ, με το Ισραήλ, κόντρα με το Ισραήλ, πάρα πολύ σημαντικό, με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ξέρω ότι το Ισραήλ, είναι πλέον αυτή τη στιγμή το πιο καλοσυντηρημένο πολεμικό, πιο καλοσυντηρημένη πολεμική μηχανή σε όλους τους τομείς. Με τους γείτονες τι γίνεται? Με τους γείτονες τώρα, ξεκινώντας από εκεί και πάμε τώρα στη σύγκληση, πιστεύω ότι έχουμε πλεονέκτημα ποιοτικό, όχι ποσοτικό. Είμαστε ικανότατοι, έχουμε σθένος, ηθικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εμπειρίες. Οι πιλότοι μας είναι πολλοί επαγγελματίες. Ειδικά οι τελευταίες γενιές είναι ακόμα πιο πάνω, τουλάχιστον στη τεχνολογία, στο αντικείμενο, στο αεροπλάνο τους, είναι κορυφές. Το ζουνε τα αεροπλάνα τους, δεν είναι απλώς ότι κάνουν μια δουλειά. Δηλαδή... γίνονται ένα με αυτό. Έχουμε, σε αυτό και μόνο έχουμε υπεροχή. Ναι. Έχουν όμως την υπεροπλία, έχουν ποσότητα. Και σε ένα πόλεμο, αν προκύψει μεγάλη λέξη αυτή, πολύ άσχημη λέξη, η ποσότητα πάντα μετράει. Θα έχουμε πιστεύω πρόβλημα, δηλαδή. Πιστεύω ότι καλά, τώρα δεν γίνονται πόλεμοι όπως γινόντουσαν κάποτε, ναι, μήνες, χρόνια κτλ. Μπορεί να είναι 2-3 μέρες ένα σκαυγάς, ένα άρπαγμα. Σε δεν αυτό είναι το καλύτερο άρπαγμα, ποιος θα μετρήσει τις περισσότερες απώλειες? Όποιος ρίξει τις πρώτες μπουνιές. Συνήθως αυτό που σημαίνει και στους σκαυγάδες καθημερινούς. Αυτό που θα ρίξει την πρώτη θα έχει το πλεονέκτημα. Σωστό. Και με τον τρόπο που θα το δείξει. Είναι ψυχολογία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι ψυχολογία. Και με το θέμα της Κύπρου, τώρα μια που το αναφέραμε με ΑΟΣ και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη προς το χειρότερο, γιατί ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε θέση σε αυτό, που είχαμε χρόνια να το δούμε. Επιτέλους αποφάσισε να στηρίξει μέλος της με κάποιο τρόπο και να πάρει κάποιες αποφάσεις, να βάλει λίγο στην άκρη κάποια χώρα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα και τη λες μέσα από την εμπειρία. Είναι και μέσα από την εμπειρία, είναι αυτά που ακούμε τελευταία συζήτηση. Δηλαδή, σε περίπτωση θερμού επεισοδίου θα στείλει. Ξεκάθαρη θέση δεν πήρε, αλλά. Θα στείλει αεροπλάνα. Όχι. Κούνησε λίγο ελαφρώ το δάχτυλο στην Τουρκία. Είναι κάτι γι' αυτό. Και το τι θα γίνει δεν ξέρω. Πιστεύει ότι ο γείτονα. Δεν χαμπαριάζει. Μεγαλομανή γείτονα φοβάται. Δεν φοβάται, δεν χαμπαριάζει. Γιατί πολύ μεγαλομανία. Αν φοβόταν δεν θα έκανε καμία κίνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα να μην περιμένουμε τίποτα από καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά από καμία Ένωση. Ναι. Και να πιστέψουμε στις δικές μας τις δυνάμεις. Εντάξει, στις δικές μας δυνάμεις. Τώρα σε θέματα τέτοια ειδικά δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βοηθήσουμε σε κάτι. Το είπα σε ένα φίλο ότι θα είναι μεγάλο λάθος μας αν τα μισά από ό,τι έχουμε, αλλά πρώτα να πατήσουν οι γείτονες το κουμπί τους. Ναι. Λοιπόν, μόλις πατήσουν το κουμπί τους, πρέπει τα μισά από όσα έχουμε να τα ρίξουμε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία μια για πάντα. Έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν αυτό. Τα μισά πόσα έχουμε. Η συνεχής υποχρεωτικότητα βέβαια δεν είναι λύση ο πόλεμος, έτσι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Κανένας μόνο πίσω πήγε. Ούτε θερμό επεισόδιο. Κανένα δεν τίποτα. Το θέλει. Δεν βοηθάει κανέναν αυτό το πράγμα. Έτσι. Ούτε εγώ. Πιστεύω μόνο στη διπλωματία και ευελπιστούμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά από αυτή την άποψη. Και πάντα το πίστευα. Η εμπλοκή ποτέ δεν έκανε καλό σε καμία χώρα. Από όποια πλευρά και να ήταν. Είτε είχε πλεονεκτήματα, είτε είχε οικονομία. Θα δείξει το μέλλον. Πόσο μάλλον εμείς που δεν έχουμε ούτε καν το ελάχιστο, ας πούμε. Η οικονομία είναι πολύ σημαντικό σε αυτό. Δεν είμαστε τώρα σε εποχή να μπορούμε να μπλεχτούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Και είναι καλό το ότι ακόμα δεν έχουμε μπλεχτεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην κρίση. Ναι, σύνες. Σαφέστα. Είναι η σύνες. Είναι η σύνες, βέβαια. Βεβαίως. Και η συγκυρίες, βέβαια. Γιατί να γίνει κάτι, δεν θα είναι πάντα σε πλαίσια συζητήσεων. Θα γίνει κάτι πολύ ξαφνικά. Έτσι, θα γίνει ξαφνικά. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το απρόβλεπτο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ποτέ και τίποτα. Σαφέστατα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ποτέ αυτό. Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Ο απρόβλεπτος κίνδυνος πάντα υπάρχει. Πιστεύω στους πιλότους μας. Και καλά κάνεις και πιστεύεις στους πιλότους μας. Πιστεύω. Τουλάχιστον εγώ μέσα από τα πράγματα σε διαβεβαιώ ότι πάντα έτσι ήταν και πάντα προς το καλύτερο θα πηγαίνουν. Πριν από πολλά χρόνια ακόμα ήμουν μαστοράκι. Δηλαδή σου μιλάω τώρα για το 86-87, 1986, φτιάχναμε τα αλουμίνια μέσα στο 135 πτέρυγα μάρκης, είναι στη Σκύρο. Ναι, είναι στην αρχή μάχης. Μέσα εκεί. 135 φτιάχναμε τα παράθυρα και τις πόρτες στην 135 πτέρυγα μάχης. Εκεί είναι μονάδα ρέντινας. Από τότε ήμουν πολύ κοντά με τους πιλότους. Είδες τη ζωή τους στα ρέντινας βασικά, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, εκεί είναι ο πόλος, εκεί είναι όλη η μάχη. Δεν είναι στο αεροδρόμιο πίσω, που εκεί είναι πάλι, αλλά... Είδα εκπαίδευση τρελή. Βέβαια. Όταν σε δύο λεπτά πρέπει να βρεις ένα παράθυρο έβαζα,
Μια εκπαίδευση έβλεπα. Είναι... Γι' αυτό πιστεύω. Η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ, παρόλα τα προβλήματα. Υπάρχουν λήψεις. Και βγήκε ο Μπουνταλάς, ο Καρατεμπέλης. Ο Μπουνταλάς. Ο Θεόχοντρος. Μην Πάγκαλος, δεν μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι. Έστω, μιλάμε για τον Βουβάρη. Θέλει δύο καζάνια για να ζήσει. Ο Αθυρόστομος. Έτσι. Ο συνταγματολόγος. Ναι. Δεν είναι συνταγματολόγος, είναι να μην πω ότι. Εν πάση περιπτώσει, δεν τρέπεται καθόλου. Δεν κάνουμε τέτοιου είδους αιτήσεις. Είμαι σοβαροί άνθρωποι. Ίχνος τσίπα πάνω του. Πότε είχε να μιλήσει. Ναι, είπε. Να θυμηθώ και τη δήλωση. Είπε. Όχι. Ότι δεν είναι. Το είπε συγκεκριμένα. Ήταν την πρώτη δήλωση. Τι δεν είναι. Χρόνια για τους Έλληνες, για, ναι, για τους Έλληνες. Α, ναι. Είχε αναφέρει κάτι. Είχε αναφέρει κάτι. Και... Μέσα από όλα αυτά που μαζί τα φάγαμε και όλα αυτά. Την... Εκείνο τον καιρό είπε πολλά μαζί. Είπε και για τους πιλότους. Είπε πολλά μαζί. Χαραμοφάιδες είχε πει. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Κάτι σχετικό. Ναι. Χοντρό. Πολύ χοντρό. Γιατί δεν του ρίξανε κανένα πύραυλο να τελειώνει υπόθεση. Γιατί. Όλοι πιστεύουν ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι με τέτοιους ανθρώπους. Έτσι, δεν αξίζει να ασχολείσαι. Δεν κοιτάμε το πίσω πλέον, θα κοιτάξουμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Έτσι, το από εδώ και πέρα είναι τι κάνουμε. Από εδώ και πέρα λέω και να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να δώσουμε τις λύσεις, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα πάντα είναι, είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο. Επικοδομητικό. Έτσι, γιατί είμαστε στη μέση σχεδόν της εκπομπής, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Να βάλουμε λίγη μουσική στον κόσμο να ακούσει. Εσείς ο DJ, δεν τα ακούω. Είμαι ο DJ, αλλά πάμε να βάλουμε τη μουσική. Την επόμενη φορά θα αναλάβω χρέη μουσικό επιμελητή. Θα σε βοηθήσω εγώ. Από εκεί δεν κάνεις τίποτα. Κλείνω παράθυρα. Δεν πειράζει τίποτα. Από εκεί είσαι. Δεν είμαι από εδώ, από εδώ είναι η μουσική. Ή από εκεί είσαι. Ωραία, πες μου που είναι. Ωραία. Πρέπει να μας δώσεις το βήμα για τη μουσική εκεί. Ναι, πού είναι η μουσική. Πρέπει να κλείσω την κάμερα καταρχήν, έτσι. Πρέπει να κλείσει την κάμερα καταρχήν. Καμία κάμερα δεν πρέπει να κλείσει. Τον ήχο θα κλείσουμε. Τον ήχο θα χαμηλώσουμε. Πολύ ευχαρίστω.
We'll be right back.
ξανά, παιδιά. Ξανά εδώ μαζί σας είμαστε. Να δώσουμε συνέχεια, να δώσουμε... Βεβαίως, στο τελευταίο... από εκεί που μείναμε, πιο δυναμικά πλέον, έχουμε ζεσταθεί. Έχει γίνει σχετική προθέρμανση. Έτσι. Πάμε ζωηρά πλέον. Πάμε ζωηρά. Τι να πούμε, να πιάσουμε ένα θέμα της επικαιρότητας. Τι να πούμε ακριβώς, τι να ακούσει ο κόσμος από το τελευταίο αυτό μισάωρο. Ό,τι ακούγεται αυτόν τον καιρό, ξεκινώντας από θέματα καθημερινά μέσα από την ειδησιογραφία, πιθανόν να είναι ένας τρόπος να ξεκινήσουμε το νέο, το δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσαν να έχουμε και τηλεθεατές ή ανθρώπους, γενικά κόσμο, να υποβάλει ερωτήσεις ή να συζητήσουμε και με τον κόσμο. Να πούμε ότι είναι ο στόχος για την επόμενη φορά. Όσοι είναι online βεβαίως, στο chat να μας κάνουν ερωτήσεις και εμείς θα προσπαθούμε να απροβλημάτιστα, άφοβα, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε και θέματα συζητήσεων παίρνουμε και εμείς. Χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς φόβο και πάθος. Βεβαίως. Επειδή μας έχει μείνει μόνο μισή ωρίτσα, στο τέλος της εκπομπής ξανά θα πούμε τις ιδιότητες μας, θα μην τις ξαναπούμε τώρα. Ναι, κάτι άκουγα λίγο πριν έρθω στο σταθμό, αλλά να το δούμε λίγο εδώ στο ίντερνετ, να δούμε τις πληροφορίες για να, να είναι και αληθές το οποίο θα κουβεντιάσουμε. Εδώ κάτι... λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι, Δημήτρη, ότι κάτι είπε ο Τσίπρας για τις 100 δόσεις του έμφυα. Να πάλι. Ότι έκανε πίσω... Να το δούμε τι είπε. Η κυβέρνηση γιατί... Ναι. Ξαναπάει πίσω το πράγμα της. Για την καθημερινότητα, από συζητήσεις που κάνω, που λέγανε για κάποιες αλλαγές, για κάποια πράγματα... Τρόικα. Άλλα πράγματα φαίνονται στην πράγματι στην πράξη. Σαν να λένε και ξελένε. Ψηφίσαμε, σήμερα δεν ψηφίσαμε. Σήμερα θα γινόταν η ονομαστική ψηφοφορία 12 η ώρα. Σήμερα ήταν να γίνει, σωστό. Ψηφίσαν και σωστό. Ψηφίσαν, μετά πώς θα τα δούμε. Οριστικό λέει, παιδιά, εκτός, άρα ψηφίστηκε. Οριστικό εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων ο έμφυα. Να δούμε όμως πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Το εκτός. Κάποιος, το εκτός. Και τι είναι εντός. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έτσι. Ήτανε θέμα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε και αν θέλουν και όσοι μας ακούνε να μας βοηθήσουν online αυτή τη στιγμή. Γιατί λοιπόν όταν είναι μια οφειλή και έστω και το, γιατί δεν εντάσσεται στις 100 δόσεις η ληξιδόθεση με οφειλή του έμφυα. Οφειλή προς τεφορία, δεν είναι. Είναι οφειλή προς τεφορία. Βεβαίως. Γιατί διακρίσεις σε όλους τους τομείς. Στα πάντα. Ακριβώς. Γιατί θα έχουν και νόημα. Γύρω στο 1 δις. Ποιος ο λόγος. Βεβαίως. Θα έχουν και νόημα γύρω στο 1 δις. Κάτι τέτοιο διάβασα. Ο κακομοίρης ο φορολογούμενος που χρωστάει, που δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα, στερείται φορολογική. Αν έχει καταλάβει ο Τσίπρας τι έχει κάνει, συγχωρέσουμε για τον πρώτο υλικό, αν έχει καταλάβει ο Αλέξης τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε ο κόσμος να χτυπιέται, να βαράει ενέσεις. Εκτός ρύθμισης οι δόσεις του έμφυα. Να το διαβάσουμε λίγο. Να το διαβάσουμε, βεβαίως. Να το διαβάσουμε, Δημήτρη, το διαβάσουμε. Το πει. Βεβαίως. Θα δω το. Είναι σημαντικό για κάποια πράγματα για να καταλάβουμε, τι να καταλάβουμε και να είμαστε ενήμεροι. Αφορά όλους μας το θέμα αυτό. Δεν εντάσσονται, λέει, στις 100 δόσεις όσες οφειλές δεν ήταν ληξιπρόθεσες μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Υπό να όλους. Πω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, διάβασα το άρθρο πρώτα. Με το δούμε. Τα πισωγυρίσματα για τον έμφυα δεν κάνουν καλό στην εικόνα μας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβάστε τι αναφέρεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Δεν ξεκαθαρίζουν οι δανειστές αν ικανοποιήθηκαν από τις αλλαγές και ζητούν τη φωνή σου. Και ζητούν τροποποιήσεις στα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, λέει, στη Βουλή και σε νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα, κατατέθηκε η τροπολογία που πετά εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης των 100 δόσεων τους συνεπείς φορολογούμενους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που τροποποιεί επί ταχύρω την αρχική τροπολογία που έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή από τις διευκολύνσεις, από τις διευκολύνσεις του άρθρου 51 του νόμου 43-55 κτλ. Εξαιρούνται εκείνες που δεν ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Δηλαδή μέχρι, πότε είπε, μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, δυνατότητα υποβολής κτλ. Την ίδια ώρα η άτακτη υποχώρηση του Υπουργείου Οικονομικών και η ανατροπή της
αρχικής ρύθμισης προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στο στρατόπεδο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο Κακλαμάνης, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, αυτό το είδα, ξεκαθάρισε ότι θα καταψηφίσει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία που επιχειρεί να αλλάξει την αρχική ρύθμιση. Η απαξίωση της Βουλής επιτρέπει το θράσος στους δανειστές να ζητούν να αλλάξουμε τον νόμο που ψηφίσαμε πριν από λίγες μέρες, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ξεκαθάρισε αυτό δεν πρόκειται να γίνει από τον ομιλούντα. Ωραία. Τι άλλο να πούμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Να δουν. Δεν μας απασχολεί τι έκανε ο Κακλαμάνης τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι περνάμε μια τροπολογία για ένα νόμο, για ένα πρόβλημα. Σωστό. Οι καλοπληρωτές εξαιρούνται της υπαγωγής. Βεβαίως. Στις 100 δόσεις. Άρα το πνεύμα του... ποιος είναι το συλλογισμό όλα αυτά. Ποιος είναι, δεν υπάρχει συλλογισμό. Μισό λεπτό. Πες μας. Γράφει, δεν εντάσσονται στις 100 δόσεις όσες οφειλές δεν ήταν λήξη πρόθεσμα. Άρα ο καλοπληρωτής δεν εντάσσεται. Πόσο είναι καλοπληρωτής. Αντί να αμυφθεί δηλαδή. Αντί να αμυφθεί. Έτσι, μπράβο. Άδικο δεν είναι αυτό. Πάρα πολύ άδικο είναι. Ναι. Αυτό φαινόταν. Αλλά όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές του ΟΕΜΦΙΕ, έτσι, εντάσσονται. Οπότε θα αφήσει ο κόσμος και θα πάει. Ναι, θα πάει, δεν το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε. Ένα λεπτό. Έχουμε. Πρέπει να γίνει σωστή ερμηνεία. Πρέπει να γίνει σωστή ερμηνεία του νόμου. Έχουμε 100 δόσεις. Το. Ορίζει χρόνο. Ορίζει χρόνο. Έχουμε 100 δόσεις και έχουμε συνολικό ποσό οφειλής. Εσύ, π.χ., ο Θόδωρος Δανάζογλου, έχει να πληρώσει ΕΜΦΙΕ 100 ευρώ. Τυχαίο το νούμερο. 100.000 ευρώ, 1.000 ευρώ. Το νούμερο που έχει, 100 ευρώ. Ναι. Δεν εντάσσεται. Δεν εντάσσεται. Εφόσον πληρώνεται. Εφόσον πληρώνεται. Θα μπορούσε να εντεχθεί σε 100 δόσεις χωρίς τόκους, να πληρώσει δηλαδή 10 ευρώ σε ένα δόση. 1 ευρώ τη δόση. 100 δόσεις χρωστά σε 100 ευρώ, να πληρώσει 1 ευρώ τη δόση. Ναι. Είναι απαράδεκτη κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι ένας απαράδεκτος νόμος. Δεν επιβραβεύει τους καλοπληρωτές. Δεν επιβραβεύει κανέναν και είναι σε δουλειά. Να βρισκόμαστε. Προχειρότητα. Και συγγνώμη, πώς είναι οι καλοπληρωτές δηλαδή που τα πληρώνουν όλα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ο αριθμός μετράει ή το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι. Προχειρότητα και. Δηλαδή θεωρούν ότι για να πληρώνει αυτός το ΕΜΦΙΕ έχει τη δυνατότητα, άρα να εξαιρεθεί του κανόνα. Όχι, απλά θεωρούν ότι. Τριμποντάρουν πολύ στους συνταξιούχους. Έτσι, να μην πάνε συνταξιούχοι να κάνουν τις δόσεις, να το πληρώσουν όλο. Βέβαια. Ζεστά λεφτά είναι αυτά. Ναι. Αλλά για πόσο ακόμα. Πάντα με κάποιο σκεπτικό γίνεται. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα, τι κερδίζουμε, κερδίζουμε. Λέει κάτι. Ότι δεν ήταν λήξη πρόθεσμα. Αν δεν πληρώσουν και εκείνοι, καταστεί λήξη πρόθεσμα ο ΕΜΦΙΕ, μπορεί μετά να το βάλει σε 100 δόσεις. Τι μία δόση. Όχι, να μην πληρώσει καμία δόση. Αφού καταστεί λήξη πρόθεσμα. Η μία δόση είναι λήξη πρόθεσμα. Όχι, όχι. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι 12 η δόση, δεν είναι του ΕΜΦΙΕ. Αν δεν κάνω λάθο. 6 δόσεις. Αν δεν πληρώσει και τι 6 δόσεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι, αλλά δεν είναι η ημερομηνία εκεί. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Άρα δεν εντάσσεται. Δεν ήταν ληξιπρόθεσμο. Άρα δεν εντάσσεται. Αυτή. Ετεροχρονισμένα θα θεωρηθεί η ληξιπρόθεσμο, οπότε δεν εντάσσεται. Οπότε πάμε να πιάσουμε όλου αυτού από εκεί και πίσω, οι οποίοι είχαν οπειλήσει. Και, να το πούμε και πάλι. Είναι ακόμα για να πληρώσει η ΕΜΦΙΕ του ΕΜΦΙΕ ολόκληρο. Πώ. Για να μην πει τι δόσει. Ο ΕΜΦΙΕ του 2013. Όχι του 2014. Του 2014. ΕΜΦΙΕ δεν υπήρχε το 2013, το 2014. Το οικονομικό έτος μιλάμε. Το οικονομικό έτος, ποιο, 2013 ή 2014. Άρα θα το πληρώσουμε σε 6 δόσεις. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Ή ολόκληρο. Anyway. Λοιπόν, είναι αυτό που χρήζει ψυχιατρικής έρευνας, είναι πώς μια βουλή ψήφισε αυτό το νόμο, πώς μια βουλή περνάει πέρα από τις παρενέργειες τις οποίες συζητήσαμε τώρα και τέσσερις εδώ και ίσως δεν το καταλάβουμε και ακριβώς καλά τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί προσπαθήσαμε μέσα σε ένα δίλεπτο να βγάλουμε το συμπέρασμα. Ψηφίσαν ένα νόμο, ο οποίος δεν έχει αποδοχή στην ευρύτερη μάζα της κοινωνίας μας και δημιουργούν θέμα εκ του μη έχοντος. Συγκαλούν βουλή και συγκαλούν ψήφισμα για τη ληξιπρόθεσμη οφειλή για να την εντάξουν ή όχι στις 100 δόσεις. Αυτά πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα στο σύστημα. Πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα στην νομοθεσία και είναι από τα θέματα
που πάσχει η χώρα. Δεν ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε πολυνομία, είναι μία από τα ίδια. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Μόνο ψηφίστηκαν όλα όσα ψηφίστηκαν μέχρι τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Λογοδομή κανονική. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι του γίνεται. Δεν διαβάζουν, δεν ενδιαφέρονται. Και τα καλάθια του πιέζουν υπερβολικά οι δανειστές. Και εδώ είναι αυτό που λέμε. Τιμωρούν τους συνεπείς. Τιμωρούν τους συνεπείς. Είναι αυτό που λέμε. Άτακτη υποχώρηση, τιμωρούν τους συνεπείς. Αυτό που είπαμε εμείς. Αυτό δεν είπαμε. Αυτή η συζήτηση ουσιαστικά αυτό είπαμε. Ότι δεν επιβραβεύουν τους αυτή την απλή συζήτηση που κάνουμε εμείς τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. Με διαφορετικές ιδιότητες ο καθένας. Μια απλή συζήτηση με κοινή λογική. Δεν μπορεί να την κάνει. Είναι ακριβώς τώρα βγήκε για αυτό το άρθρο, 9:47. Και εμείς το σχολιάζουμε και εμείς τη εμείς πρώτοι το είπαμε. Εμείς πρώτοι το είπαμε, παιδιά. Μπροστά τα γεγονότα. Έτσι είμαστε μπροστά τα γεγονότα. Εμείς το είπαμε διαφορετικά. Δεν επιβραβεύονται οι συνεπείς. Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς και το συζητάμε τόσο απλά και τόσο όμορφα και τόσα άτομα μέσα εκεί. Κατάφεραν να πορδοκλώσουν τα πράγματα. Ξέρεις γιατί, Δημήτρη. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα. Αυτό είναι βασικό. Εσύ και δεν έχουν στερηθεί. Δεν έχουν στερηθεί βασικών αγαθών. Πολύ εύκολη δουλειά αυτή τελικά. Έτσι. Και πληρώνονται και καλά. Εκ του ασφαλούς σου μιλούν. Και πώς να μπορέσουν να το λύσουν όταν δεν μιλάνε με τον πολίτη. Δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει κανένα από αυτού στο κησέ. Κανένα. Μα δεν είναι. Δεν έχει πάει στο κησέ. Στη ΔΕΗ. Δεν τολμάει να βγει έξω χωρί αστυνόμευση. Στην πλάκα μα. Αν κάτσει κάποιο και ασχοληθεί με το τι λέει ο πολίτη που ξέρει τι λέει. Δεν τον πάει κανένα. Ποτέ να κουβεντιάσει. Είχε δύο δημιουργίε μαζί του και παρόλα αυτά το έφαγε το γιαούρτι. Βεβαίω. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Η δουλειά του είναι αυτή. Φαντάζομαι ότι είναι και τι δύο δημιουργίε δηλαδή. Κρυμμένοι να αποφασίζουν για εμά χωρί εμά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κρυφά όμω και μόνοι του. Σε ασφαλές περιβάλλον. Σε ασφαλές περιβάλλον. Πάντα. Αυτοί τα χαμαγώνονται μέσα στη Βουλή. Φροντίζουν για το συμφέρον και το καλό των Ελλήνων. Στην ουσία για τον εαυτό τους. Καλά, πάντα να μια χαρά τρώω και πίνω. Είπαμε, είναι μια δουλειά για αυτές. Είναι μια δουλειά. Είναι μια δουλειά. Είναι ένα επάγγελμα για αυτές. Εμείς όμως το βλέπουμε ως λειτουργήμα. Βέβαια. Και έτσι πρέπει να είναι. Θα έπρεπε. Να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς. Εφόσον τους ψηφίζουμε, σημαίνει ότι τους επιλέγουμε για να μας εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα στην πολιτική και στη, γενικά στη ζωή μας. Με σθένος, με παρησία. Με, ναι, βέβαια. Χωρίς να σκέφτεσαι. Να είναι συνεπείς. Συνέπειες. Να είναι τίμοι. Και να κοιτάζουν το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και μόνο γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα ξένα. Και εδώ, Πόπι, τυχαία δίνεις βήμα. Κάποιος πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ότι διαχειρίζονται τις ψυχές, 10 εκατομμύρια ψυχές. Αν το ξέρουν αυτό, δεν γινόταν πολιτική. Έτσι. Να τους δώσει να το καταλάβουν. Γιατί και αυτοί έχουν παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά τους είναι τεχνοποιημένα. Οι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Έτσι έχουν φροντίσει γι' αυτό. Ξέρουν τον τρόπο. Όταν είσαι μέσα στα πράγματα, βρίσκεται τον τρόπο. Ας θεωρήσουν επιτέλους ότι αυτή η χώρα ας το πάρουν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Σαν τη δικιά τους οικογένεια. Πρέπει να είναι παιδιά. Δεν τα φροντίζουν τα παιδιά τους. Σάμα τις τα παιδιά τους είναι όλα σωστά. Δεν κάνουν αταξίες. Όπως όλα τα παιδιά. Δηλαδή, πώς πρέπει να τιμωρήσεις το παιδί σου όταν θα κάνει αταξία. Βέβαια. Να του κόψει το φαγητό. Να του κόψει το ρεύμα, να το πετάξει ένα κελί. Μόνο που θα συμπληρώσω σε αυτό που λέτε ότι η δική μας η τιμωρία έχει διάρκεια μέσα από αυτό το καθεστώς. Το παιδί μπορεί να το μαλώσεις για μία ώρα, για μισή ώρα, για 10 λεπτά, για 5 λεπτά. Θα το εξηγήσει το λόγο όμως που γίνεται η τιμωρία. Και έχει χρόνο, έχει χρόνο. Υπάρχει λήξη. Ενώ εμείς νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τιμωρούμεθα καθημερινά. Τιμωρούν τους Έλληνες. Για λάθη που κάνανε οι ίδιοι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς κάνουν και όχι μόνο γονείς, για τα δικά μας λάθη και για τα λάθη οι γονείς που δεν ξέρουν να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Έτσι. Τιμωρούν τα παιδιά τους για δικά τους λάθη. Σωστό. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Εδώ μου έδωσε η Πόπη πριν βήμα να πω το εξής, να υπαγορεύσω το άρθρο 2.5 του περαστατικού του κόμματος. Ο θεσμός προτείνει νομοθετικό πλαίσιο που καταργώντας κάθε σημερινή μορφή ασυλίας προβλέπει ισόβια ευθύνη των αιρετών αρχόντων, αξιωματούχων, κρατικών ή δημοτικών λειτουργών, βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών κλπ. Για τυχόν ευθύνες για οποιαδήποτε ανομία ανακύψει κατά τη διάρκεια τέλεσης της θητείας τους. Με αυτός δεδομένο θεσμός
παραπέμπει στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους για τη σημερινή κατάρτιση της χώρας με στόχο την παραδειγματική του τιμωρία. Με στόχο επίσης την ανάκτηση του κλεμμένου, μόχθου και πλούτου του ελληνικού λαού και την επιστροφή τους στους δικαιούχους. Κάποιοι μας είπαν ότι ίσως είμαστε το πρώτο κόμμα που το έχουμε συμπεριλάβει στο καταστατικό αυτό. Μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε διάφορες κοινωνικές ομάδες, πολιτικές, κινηματικές. Είμαστε το πρώτο κόμμα που το έχει συμπεριλάβει στο καταστατικό του. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι άλλο να το λες και άλλο να το έχεις αποτυπωμένο σε ένα καταστατικό, το οποίο έχει ισχύ. Το οποίο καταστατικό είναι κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο. Βεβαίως. Σημαντικό. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο, θέλετε να πούμε, τι θέλετε να πούμε, φτάσαμε λίγο στο τέλος της ώρας τώρα. Τι να πούμε έτσι, να το χαλαρώσουμε λίγο. Να πούμε ότι τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο. Τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο. Είναι εντελώς αυθόρμητο ότι υπόθηκε σε αυτή την εποχή. Χωρίς με καλή πρόθεση πάντα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και όπως είπε ο πιλότος 28 Οκτωβρίου, τι είπε? Έλληνες, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Συγκινητικότατη. Μην το σκύβετε το κεφάλι. Συγκινητικότατη αυτή η παρουσία. Και απορώ πως τόσα χρόνια δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Σαφέστατα. Δεν χρειάζεται να παραλάβουμε σμήνη όπως παλιά. Θυμάμαι σμήνη των 9 αεροσκαφών, έφυγα των 4 με τόσα κάρσιμα όλα. Δεν χρειάζεται. Αργότερα γίνανε τετράδες, διάδες. Τώρα ένα αεροπλάνο φτάνει να δώσει τα πάντα. Ένα. Η αιχμή του δόρατος μας. Η αιχμή του δόρατος. Το F-16 Block 52 Plus που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με τους καλύτερους χειριστές μας. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε για ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ναι, και εγώ θεωρώ για ένα θέμα πάρα πολύ. Για την ελληνική πολεμική αεροπορία μιλάω πάντα. Για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ένα πάρα πολύ καλό θέμα, αν και δεν είμαι αρμόδια, είναι να συζητήσουμε το θέμα και των δικαιωμάτων των ενστόλων, αλλά και τη χρησιμότητά του στην πατρίδα. Γιατί έχει παραξηγηθεί πάρα πολύ, έχει αδικηθεί πάρα πολύ ο τομέας αυτός των ενστόλων ανθρώπων. Και αντί να νιώσουμε καλά που έχουμε αυτά τα σώματα ασφαλείας και να τους δικαιώσουμε... Σώματα ασφαλείας, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό ακριβώς. Τους έχουμε σε πολύ χαμηλή θέση και σε πολύ χαμηλή εκτίμηση. Νομίζω λοιπόν ότι και ο Δημήτρης μπορεί να μας μιλήσει. Συμφωνώ και ο Δημήτρης ειδικός μπορεί να μιλήσει ιδιαίτερα. Αλλά και εγώ, γιατί την χάνει να έχω συγγενή αστυνομικό που βλέπω την προσπάθειά του που κάνει για την υπεράσπιση. Το κίνδυνο, την καθημερινότητα. Έχω δει αυτό που κάθε φορά που φεύγει ο άνθρωπος από το σπίτι του δεν ξέρει αν θα επιστρέψει. Κανένας αστυνομικός δεν είναι. Τραγική κατάσταση. Και φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για μισθούς και για πολλές άλλες παρεξηγημένες συζητήσεις. Και να το κάνουμε. Οπότε αυτό από είναι μια πάρα πολύ καλή συζήτηση για να καταλάβει ο κόσμος και κάποιοι υψηλά ιστάμενοι αρμόδιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί μας προστατεύουν και όχι αυτοί που τους ορίζουν οι πολιτικοί. Γι' αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι πολύ μεγάλη το ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί... Έτσι καταστρέφουμε το κοινωνικό ιστό. Βεβαίως. Παραβάζοντας στην άκρη τα επαγγέλματα αυτά και άλλα επαγγέλματα, τι κάνουμε. Τι είναι η ασφάλεια, η παιδεία, η υγεία, τι άλλο έχουμε έτσι, να κάνουμε. Χρηστά έθιμα και αξίες. Ακριβώς. Η προστασία του πολίτη. Βεβαίως. Απαξιώσαμε την προστασία του πολίτη. Δεν είναι απαξιώσαμε είναι απλά την πράγματα. Άμυνα της χώρας. Ακριβώς. Απαξιώσαμε τη χώρα. Και συζητάμε τώρα για την εικόνα ενδεχόμενο τραυμού επεισόδια. Και τι θα κάνουμε. Σωστά. Στο σημείο αυτό να ξανααναφέρω τους θεσμικούς φίλους και υποστηριχτές που είναι δίπλα μας από τα πρώτα βήματα και να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους δίπλα μας και τη συνδρομή τους. Τον κύριο Παύλο Μπάκουλη, το στενό καθαριστήριο Best επί της Αρισίδου 23 στην Καλλιθέα με τηλέφωνο 210-9566-854, τον κύριο Κωνσταντίνο Πεϊμανίδη, επιχειρηματία, τους κύριο Λάμπρο και Δημήτρη Δημογιάννη, επιχειρηματίες κομματουργικών εργασιών με τηλέφωνο 69-484-899-72, τον κύριο Παναγιώτη Φακόλια του Κατασκευαστικού Επισκευαστικού Κέντρου Καλλιθέας επί της Δημοσένου 187 με τηλέφωνο 697-643-1242, τον κύριο Χάρη Χασουλίδη, τον κύριο Αχιλέα Τσόντιο, επιχειρηματία χωματουργικών εργασιών, με τηλέφωνο 69-47-27-59-26, τα αναψυκτήρια Βικτόρια στην στάση πλατείας Βικτορίας, με τηλέφωνο 210-82-15-948, τον κύριο Νικόλα Χασουλίδη, τυπογράφο, με τηλέφωνο 210
23-25-034, τον κύριο Δημήτρη Πάτρα, μάνατζερ επιχειρήσεων, την εταιρεία Πανπυρωτικά Limited, τον κύριο Παντελή Μπουθαλάκη, τη Simple Web Design, σχεδιασμό ιστοσελίδων, με τηλέφωνο 6947-611-893. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Δανάζογλου, έτσι να αποφωνήσετε κάτι για τη σημερινή βραδιά? Θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα, θέλετε να πείτε κάτι στους ελεύθερους επαγγελματίες? Όχι, ένα μήνυμα γενικό θα δώσω. Ένα μήνυμα γενικό. Γενικότατο. Σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι θα τελειώσουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες, σαν λαός, υφίσταται εδώ και 10.000 έτη. Έχει πολεμηθεί, κύριοι, όσο κανένας άλλος λαός αυτή τη γη. Από πού να ξεκινήσω και πού να προτελειώσω. Και ακόμα είμαστε εδώ. Οπότε, με την ίδια γλώσσα, με την ίδια δύναμη, με το ίδιο θάρρος, και ό,τι και να κάνουμε, δεν θα τελειώσει αυτή η χώρα. Όποιος και να είναι. Όπως λέγεται το τραγούδι, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και θα είμαστε. Οπότε Έλληνες, είμαστε το κέντρο του έτσι, κόσμου, αυτό που το φως του κόσμου, ο πολιτισμός και όλα τα άλλα. Μην το βάζουμε κάτω. Δεν θα το βάζουμε κάτω. Λύσεις θα υπάρξουν, θα βρεθούν. Κάποια γι' αυτό μέρα, είμαστε εδώ, γι' αυτό μας δεχόμαστε, γι' αυτό συζητάμε. Να έχουμε πίστη. Γι' αυτό να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Κάποια μέρα κάτι καλό θα συμβεί. Βέβαια. Για όλους. Εμείς είμαστε μόνο 4 άτομα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Οι φωνές μας, όσοι καταφέρουν και μας ακούσουν. Θα γίνουμε περισσότεροι. Να γίνουμε περισσότεροι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Να ενώσουμε τις φωνές μας. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε... Είμαστε ιδιωτελείς άνθρωποι. Ακριβώς. Μπράβο. Το όραμά μας είναι κοινό. Είναι ο στόχος για το καλύτερο της πατρίδας, για το καλύτερο της καθημερινότητάς μας. Απλοί άνθρωποι είμαστε. Δεν προερχόμαστε ούτε από υψηλά τζάκια. Θέλουμε να ξεφύγουμε από το κατεστημένο. Θέλουμε τη χώρα στην δικιά μας. Να σώσουμε τους εαυτούς μας μόνοι μας πλέον. Ακριβώς. Ξέρουμε τον τρόπο. Είναι σίγουρο ότι ξέρουμε. Έτσι. Υπάρχει κοινή λογική που δεν υπάρχει, φαίνεται, σε όλους τους υπόλοιπους αυτούς που μας κυβερνούν. Τουλάχιστον κοινή λογική. Ούτε καν δεν υπάρχει. Επιταγές με τύπου. Δεν τις έχουμε υπογράψει. Εντάξει. Επειδή συνήθως βάζουμε και στάμπες στα περισσότερα κόμματα, δεν έχουμε στάμπες. Ούτε πρόκειται να βγάλουμε. Πολύ σημαντικό. Ούτε σηματάκια. Τατουάζ μπορούμε να έχουμε, μπορούμε να έχετε κι εσείς. Βεβαίως. Λοιπόν, να στολίζει το σώμα σου. Ελευθερία πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσουμε πάλι από τις κυρίες, να ευχαριστήσουμε πάντα την κυρία Πόπη Καπετανάκη, διαιτολόγο, διατροφολόγο και καθηγήτρια του ΙΕΚ Ξινή, με καταγωγή από την ωραία Μυκλίνη. Να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Να κάνεις μια παρέμβαση. Ότι είμαι μέσα από την Καλονή. Και να αφιερώσω αυτή την εκπομπή απόψε στην ομάδα μου, την ομάδα την ΑΕΛ, που είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Στην ομάδα της Καλονής, η οποία πάει εξαιρετικά. Βεβαίως. Και είμαι πολύ υπερήφανη για αυτό. Είμαι λοιπόν, υπερήφανη για την Καλονή. Είμαι υπερήφανη. Στην ΑΕΚ Καλονής. Στην ΑΕΛ Καλονής. Παίξατε με την ΑΕΚούλα, Βέβαια. Και χάσατε. Μην μιλάτε μόνο για το τι χάσαμε, να μιλάτε για ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτοι στην κατηγορία. Και εγώ και ο πρώτος είμαστε ΑΕΚτζίδες. Ναι, αλλά ΑΕΚ είναι και εδώ, ΑΕΚ Καλονής. ΑΕΚ Καλονής όμως. Λοιπόν, ωραία. Έχετε και εσείς το δικέφαλο? Όχι. Απαγορεύεται. Γιατί είναι ΑΕΛ, δεν είναι ΑΕΚ. Εσύ είναι αθλητική ένωση. Ναι, είναι αθλητική ΑΕΛ, αθλητική ένωση Λέσβου. Ναι. Κατάφερε τα ακατόρθωτα αυτή η ομάδα. Πιστέψαμε, πιστέψαμε όλοι. Πιστέψαμε και όλοι. Και από το γήπεδο το ίδιο. Βέβαια. Ούτε καν το γήπεδο δεν τους ετοίμαζαν στη Μυτιλήνη. Το γήπεδο έγινε τώρα τελευταία και όπου παρακολουθήσαμε το πρώτο παρθενικό παιχνίδι. Με την Οτινέζα, με τη ξένη ομάδα. Δεν τυχαίο, δεν θέλει αποκέντρωση το κράτος. Έτσι. Δεν θέλει αποκέντρωση. Και οι μικροί θα ανέβουν και οι μεγάλοι. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι οι αξίες πάντα αναδεικνύονται και δεν πέφτουν ποτέ στο κενό. Ναι. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά και πολλή θέληση. Πάντα. Θέληση. Υπομονή και επιμονή για το κάθε της ζωή μας. Οργάνωση. Με θετική σκέψη. Εγώ δηλαδή αυτό το μήνυμα θα δίνω σήμερα από αυτή την εκπομπή. Και να βρισκόμαστε. Ότι, να τα λέμε. Να σκέφτεστε να θετικά. Θετικά και να κρατάτε τα θετικά από κάθε πρόβλημα και από κάθε περίπτωση στη ζωή σας. Θετική ενέργεια. Δεν πρόκειται να αναλυθεί τίποτα
με το να με ψημερεί κανείς και να πάει τίποτα μπροστά. Θάρρος και θετική ενέργεια για να προχωρήσουμε καλύτερα στη ζωή μας. Και όχι ο καθένας μόνος του, λαμβάνοντας υπόψη τον συνάνθρωπό μας. Ο καθένας από την πλευρά του, αλλά και όλοι μαζί. Ένας για όλους και ένας για όλους και όλοι για όλους. Αν το καταλάβουμε ποτέ αυτό. Στον κόσμο. Αφιερώσαμε την εκπομπή στον κόσμο. Ότι είμαστε μαζί τους. Στη Μυτιλίνη. Αφιερώσαμε την εκπομπή στη Γενέτειρα, στην Καλονή. Ευχαριστώ πολύ. Και με τιμά η πρόσκλησή σας. Θέλω να ευχηθώ πολλές καλές εκπομπές. Και όχι μόνο. Καλή πορεία. Και να υπάρχει η καλύτερη πορεία σε αυτό που εγώ το θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα και όχι κάτι που ασχολείστε σαν δουλειά και σαν χόμπι. Να ευχηθώ να έχει αποτέλεσμα στον κόσμο που μας ακούει, να μας ακούσουν περισσότεροι, γιατί έχουμε να δώσουμε και άλλα πράγματα στις επόμενες εκπομπές που θα είναι εξίσου σημαντικά και σημαντικότατα. Έτσι. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Αυτή ήταν η αρχή. Είμαστε πάλι ξανά εδώ και αυτό ήταν η αρχή. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Κολιθωμά Δημήτρη, πρώην μου αξιωματικό της πολεμικής μας αεροπορίας, με ειδίκευση στις μεταφορές των υψηλών προσώπων. Μίλησε για πρωθυπουργούς, μίλησε για πρόεδρους της Δημοκρατίας, μίλησε για πρόεδρους του ΟΕΕ, μίλησε για πάρα πολλές προσωπικότητες. Θρησκευτικούς ηγέτες. Θα έχουμε πολλά να πούμε στις προσωπικότητες γενικότερα. Είναι... Θα έχουμε πολλά να πούμε στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να το πω. Και να ακούμε πολύ μουσική. Και πολύ μουσική. Τόσες μεταφορές έκανες. Κάνας πλευρικός άνεμος. Δεν χτύπησε το ελικόπτερο να το κάνει έτσι να βιάσει και λίγο. Αυτό ήταν. Αυτό άκουγα όλα αυτά τα χρόνια. Σε όσο συζητούσα τη δουλειά κάνω. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Λίγο έτσι. Ναι, αλλά θα κινδύνευαν και αυτοί που δεν φταίνουν. Αυτές οι πόρτες δεν ανοίγουν να πετάξετε κανένα κάτω. Το μόνιμο αυτό, το μόνιμο αυτό πράγμα. Να βιάσει λίγο. Εγώ ήταν για τις εποχές που ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Από την έναρξη της κρίσης και μετά σταματήσαν οι μεταφορές υψηλών προσώπων. Και ευτυχώς. Πηγαίναμε μια τζετ μετά, Δημήτρη μου. Ευτυχώς ο ρόλος του ελικοπτέρου άλλαξε και αυτή τη στιγμή κάνει μόνο αεροδικομιδές. Είναι πολύ σημαντικό στα δυσπρόσιτα, στα νησιά, γενικά στην Άγωνη, παντού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάποιος κινδυνεύει, ας πούμε, στην Ηρακλιά, ας πούμε, στο κεντρικό Αιγαίο, οπουδήποτε, με αυτόν τον καιρό τώρα. Και μιλάμε για πελισσαδικά που τα βλέπουμε κάθε μέρα. Άρα σημαντικότερος ο ρόλος. Ο ρόλος πλέον είναι αυτός που πρέπει να έχει ένα ελικόπτερο στην πολεμική αεροπορία. Χίλιες φορές έπρεπε να γίνει. Και όχι μόνο, και στο στρατό και στο μαγαζί. Πολλά χρόνια πριν. Κοινωνικό λειτουργήμα εκεί. Όχι μεταφορά. Να μεταφέρουν όλους τους χαραμοφάιδες και να αφήνουν τους ασθενείς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Θόδωρο Δανάσπλου, ελεύθερο επαγγελματία. Μπορείς να με λες και Θεόδωρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Που είναι και αυτός μαζί μας εδώ και έχει ταχθεί με το θεσμό και έχει ταχθεί και βγαίνει μπροστά και διαλαμβαδεύει. Και μεταλαμβαδεύει τις ιδέες του κόμματος. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα δίωρο της εκπομπής του θεσμού. Να είμαστε καλά, να τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.